Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα μιλήσουμε για μια ιδιαίτερη επενδυτική στρατηγική μου, η οποία με βοήθησε να επιταχύνω το ρυθμό ανάπτυξης των επιχειρήσεων αλλά και των επενδύσεων. Επειδή στο συγκεκριμένο βίντεο θα μιλήσω πολύ για τον εαυτό μου, κάτι το οποίο δεν με χαρακτηρίζει, θέλω να τονίσω πως στόχος μου δεν είναι να κομπάσω ή να περηφανευτώ. Αντιθέτως, στόχος μου είναι να δείξω σε εσάς ένα δρόμο ο οποίος έχει δουλέψει εδώ, στην Ελλάδα. Το ίδιο δηλαδή οικονομικό περιβάλλον που έχουμε βιώσει όλοι μας. Σίγουρα οι προσωπικές συνθήκες είναι διαφορετικές για τον καθένα, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το ισοσταθμίσω. Τουλάχιστον οι μακροοικονομικές και οι κοινωνικές συνθήκες είναι κοινές για όλους μας. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, η στρατηγική που θα παρουσιάσω σήμερα μου έχει επιτρέψει να επιταχύνω τη διαδικασία και να φτάσω στο στόχο μου πιο γρήγορα. Και ο στόχος δεν είναι άλλος από την οικονομική ελευθερία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το κόστος ζωής μου μπορεί να υπερκαλυφθεί από τις παθητικές πηγές εισοδήματός μου. Υπέροχο, ε! Όμως τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι. Ας πάμε λοιπόν μαζί ένα μικρό ταξίδι προς τα πίσω. Πριν προχωρήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή τις απόψεις μου και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μην λαμβάνετε νομικές ή επενδυτικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Είμαστε λοιπόν στο 2016. Είμαι 27 και έχω μία μικρή συμβουλευτική εταιρεία. Την JNBC, η οποία ίσα που επιβιώνει. Μου εξασφαλίζει βέβαια, έστω και οριακά, τα προστοζήν. Και όταν λέω οριακά, το εννοώ. Δουλεύω ατελείωτες ώρες κάθε μέρα και με το ζόρι περισσεύουν 4-5 εκατοστάρικα το μήνα για εμένα. Η εταιρεία κάνει περίπου 25.000 ευρώ ετήσιο τζίρο, με τα περισσότερα να πηγαίνουν σε υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες. Είμαι όμως fully focused στο να μεγαλώσω την εταιρεία. Δεν σηκώνω ούτε ένα ευρώ από εμέσα αν δεν είναι απόλυτη ανάγκη. Και πάλι, όταν λέω απόλυτη ανάγκη, το εννοώ. Έμεινα 6 μήνες χωρίς αυτοκίνητο και μετακινούμουν μόνο με τη μηχανή επειδή χρειαζόταν σέρβις 600 ευρώ. Σκεφτείτε το! Κλείνω συμφωνίες και διαχειρίζομαι τζίρους εκατομμυρίων για τους πελάτες μου και εγώ δεν έχω λεφτά να βάλω βενζίνη στη μηχανή να πάω μέχρι το γραφείο. Παρ' όλα αυτά η εταιρεία αργά αλλά σταθερά μεγαλώνει. Κλείνοντας όμως το 2016 δεν έχω ούτε ένα ευρώ στο λογαριασμό μου. Αλλά η εταιρεία επιτέλους δεν τρέχει να εισπράξει για να πληρώσει τις υποχρεώσεις κάθε μήνα. Έχει χτίσει το πρώτο της μαξιλαράκι ασφαλείας. Το 2017 αναλαμβάνω τη διαχείριση του Quizdom. Έχω ήδη 2 χρόνια που συνεργάζομαι μαζί τους, αλλά εκείνη τη στιγμή αποφασίζουμε πως ήρθε η ώρα να αναλάβω τα ηνία της εταιρείας. Τα λεφτά είναι καλά. Και το σημαντικότερο, μπορώ να ζω από το μισθό μου στο Quizdom, επιτρέποντας την εταιρεία μου να μεγαλώσει ακόμα πιο γρήγορα. Σε αυτό το σημείο ήμουν τυχερός. Ο αδερφός μου αναλαμβάνει να τρέξει προσωρινά την JNBC εν τη απουσία μου και κάνει εξαιρετική δουλειά. Παράλληλα, παραμένει και ο ίδιος περιορισμένος οικονομικά. Αυτό εκτοξεύει για πρώτη φορά τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, δημιουργώντας ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 6 μηνών. Πραγματικά τότε μου φαινόταν τεράστιο. Η ανακούφιση απερίγραπτη. Παράλληλα, εγώ έχω διατηρήσει χαμηλά το βιωτικό μου επίπεδο, αποταμιεύοντας το 50% του μισθού μου κάθε μήνα. Όμως, αντί να δημιουργήσω το προσωπικό μου μαξιλάρι ασφαλείας, επενδύω τα πρώτα μου χρήματα στο peer-to-peer lending. Τον Αύγουστο του 2017 καταθέτω τα πρώτα μου χρήματα στη Viventor, ενώ το Σεπτέμβριο επενδύω στη Mintos και τη Twino. Κάθε πρωί λαμβάνω ένα email με το ποσό που έχω βγάλει την προηγούμενη μέρα. Και αυτό ήταν. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν σταματάω να επενδύω τις αποταμιεύσεις μου. Στα μάτια μου δεν υπάρχει εναλλακτική. Και ερχόμαστε στο 2018. Η JNBC συνεχίζει να μεγαλώνει σταθερά. Το μαξιλαράκι της έχει μεγαλώσει σταθερά και πλέον είναι σε θέση να καλύψει τις υποχρεώσεις της για έναν ολόκληρο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, δεν αλλάζω βιωτικό επίπεδο και δεν την επιβαρύνω οικονομικά. Σε προσωπικό επίπεδο, οι επενδύσεις μου σε peer-to-peer lending μεγαλώνουν συνεχώς. Συνεχίζω να αποταμιεύω το 50% του μισθού μου κάθε χρόνο και να ζω πολύ κάτω από τις δυνατότητές μου. Μέσα στο 2018 ανοίγω επενδυτικό λογαριασμό στη Saxo Bank και αρχίζω πλέον να επενδύω και στο χρηματιστήριο. Από την αρχή εστιάζω μόνο σε Broad Index ETFs και αγνοώ τις όποιες διακυμάνσεις. Ο τραπεζικός μου λογαριασμός όμως είναι πάλι σχεδόν στο μηδέν. Ό,τι αποταμιεύω, το επενδύω. Εμονικά. Και κάπως έτσι βρισκόμαστε στο 2019. Πλέον έχω αλλάξει δουλειά, ήδη από το 2018, δεχόμενο σημαντική μείωση στις αποδοχές μου. Όμως,
πλέον βρίσκομαι στο foundation. Ένα περιβάλλον το οποίο μέχρι και σήμερα με βοηθάει και με εμπνέει να βελτιώνω όμως επαγγελματίας, επιχειρηματίας και επενδυτής. Όμως σταματάω να επενδύω τις καινούργιες αποταμιεύσεις μου. Πλέον αντιλαμβάνομαι ότι θέλω να ασχοληθώ και με το real estate. Περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο. Παράλληλα, έχω αναλάβει εκ νέου και τη διαχείριση της JNBC, η οποία έχει βρει για τα καλά τα πατήματά της. Έχει διευρύνει τις υπηρεσίες της και διατηρεί μια καλή κερδοφορία. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις αλλαγές που έχει υποστεί η εταιρεία εκείνο το διάστημα, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά σε αυτό το βίντεο. Συνεχίζοντας, στα μέσα του έτους η JNBC αποφασίζει να ανοίξει το πρώτο δικό της ηλεκτρονικό κατάστημα. Έτσι, βάζει μέρος από το παθηματικό της, ενώ στη νέα εταιρεία συμμετέχει κι άλλος ένας επενδυτής. Ταυτόχρονα, η JNBC πρόκειται να συγχωνευτεί με μια εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων. Ανταυτού, τελευταία στιγμή αποφασίζει να ιδρυθεί καινούργια εταιρεία, η οποία θα ανήκει και στις δύο εταιρείες. Η νέα εταιρεία ονομάζεται WeCommerce και έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την κατασκευή, τη διαχείριση και την προώθηση ηλεκτρονικών καταστημάτων. Η JNBC από την άλλη επιστρέφει στο συμβουλευτικό χαρακτήρα που είχε από την αρχή. Η ταυτόχρονη όμως συμμετοχή της σε δύο εταιρείες στερεύει τα ταμιακά διαθέσιμα. Όμως, πλέον έχει μεταξελιχθεί από μια απλή εταιρεία συμβουλευτικής σε έναν όμιλο επιχειρήσεων με πολλές διαφορετικές δραστηριότητες. Η δυναμική και οι προοπτικές της είναι καλύτερες από ποτέ. Όμως, όπως είπαμε, τα ταμεία για ακόμη μια φορά είναι άδεια. Και έτσι ερχόμαστε στο 2020. Μια χρονιά ιδιαίτερα ανατρεπτική για όλους. Πόσο μάλλον για εμάς που έχουμε ξεκινήσει τη χρονιά με ένα μεγάλο στοίχημα. Ή θα αυξήσουμε το μέγεθός μας, ή θα πνιγούμε από τις αυξημένες υποχρεώσεις τριών εταιριών. Είμαστε όμως τυχεροί και βρισκόμαστε από τη σωστή μεριά της κρίσης. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ανεβαίνει συνολικά και εμείς επωφελούμαστε από την άνοδο της αγοράς. Παράλληλα, σε προσωπικό επίπεδο ξεκινάω την πρώτη μου ενέργεια σε real estate. Η κοπέλα μου έχει ένα κίνητο στην Κύπρο, το οποίο, για να το πω ευγενικά, επιδέχεται σημαντικής ανακαίνησης. Και έτσι γίνεται. Εκείνη κατεβαίνει Κύπρο για να επιβλέψει τις εργασίες στο ακίνητο και εγώ παραμένω Ελλάδα για να επιβλέψω τις νέες εταιρείες. Περιττό να αναφέρω πως μας πιάνει το lockdown και περνάμε το πρώτο εξάμεινο του έτους σαν ναυτική. Anyway, κλείνει παρένθεση. Όπως πάντα, στο real estate όλα απαιτούν διπλάσιο χρόνο και χρήμα από ό,τι υπολογίζεις. Το ίδιο έγινε και σε εμάς. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, μιας και θα ακολουθήσει βίντεο αφιερωμένο σε αυτό το project. Όμως το νόημα είναι ότι για άλλη μια φορά έχω μείνει με μηδενικό λογαριασμό, αλλά άλλο ένα asset έτοιμο να αποτελέσει άλλη μια πηγή παθητικού εισοδήματος. Στα επιχειρηματικά τώρα, η JNBC είναι σε πολύ παρόμοια φάση. Ο τραπεζικός της λογαριασμός είναι πολύ χαμηλά, αλλά βλέπει τις δύο εταιρείες της να ανεβαίνουν συνεχώς. Και κάπως έτσι κλείνει το 2020. Ποια είναι λοιπόν η στρατηγική που ανέφερα στην αρχή του βίντεο? Μπορέσατε να την εντοπίσετε? Εντάξει, δεν την έκρυψα και πολύ. Όλα ξεκινούν με το να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Εντάξει, πλέον το περιμένατε, τόση ώρα έχω να το πω. Σοβαρά όμως, επιστρέφοντας στο θέμα μας, η στρατηγική βασίζεται στην επιθετική επένδυση των αποταμιεύσεων. Προσπαθώ να είμαι αυτό που στα αγγλικά λέμε asset rich but cash poor. Δηλαδή να έχω στην κατοχή μου πολλά περιουσιακά στοιχεία κι ας μην έχω πολλά χρήματα στο λογαριασμό μου. Άλλωστε, η οικονομική ανεξαρτησία έρχεται πιο γρήγορα όταν βάζουμε τα χρήματά μας να δουλεύουν για εμάς συνεχώς. Σίγουρα χρειάζεται να διασφαλίσουμε ένα βιωτικό επίπεδο, όταν όμως καλύψουμε τα βασικά, η καλύτερη χρήση του χρήματος είναι στις επενδύσεις. Στόχος μου είναι να δημιουργώ όλο ένα και περισσότερες και μεγαλύτερες πηγές παθητικού εισοδήματος. Ακούγεται περίεργο, αλλά λαμβάνω περισσότερη ικανοποίηση όταν αγοράζω ένα περιουσιακό στοιχείο, όπως μια μετοχή ή μια εταιρεία, από ότι όταν αγοράζω ένα καταναλωτικό αγαθό, όπως ένα αυτοκίνητο. Για εμένα, η επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις είναι απλά ένα μεγάλο και αργό παιχνίδι μονόπολης. Ένα ακόμα θέμα που θέλω να θίξω είναι η έλλειψη emergency fund. Όπως πολύ σωστά έχετε διαπιστώσει, δεν έχω emergency fund. Δηλαδή, δεν έχω προσωπικό μαξιλαράκι ασφαλείας. Και αυτό επειδή οι εταιρείες μου είναι το μαξιλαράκι ασφαλείας. Τα χρήματα είναι καλύτερο να βρίσκονται εκεί και να επενδύονται συνεχώς. Στο κάτω-κάτω, αν υπάρξει ένα πραγματικό προσωπικό emergency, δεν θα το σκεφτώ δεύτερη φορά πριν σηκώσω χρήματα από τις εταιρείες. Αν όμως δεν είναι emergency, δεν θα χρειαζόταν ούτως ή άλλως να σπάσω το κουμπαρά μου. Βέβαια, αναγνωρίζω ότι όλα εξαρτώνται από τις συνθήκες του καθενός. Ποιες υποχρεώσεις μας, ποια η αντοχή μας στο ρίσκο, ποια η σχέση μας με το χρήμα. Εγώ προσωπικά, αυτή τη στιγμή, είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω πολλές εναλλακτικές και μηδενικές υποχρεώσεις. Όμως αυτό δεν έγινε τυχαία. Έχω επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής, τουλάχιστον για τώρα. Και το ίδιο μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Όσο πιο νέοι είστε, τόσο πιο ελεύθεροι είστε να διαμορφώσετε τη ζωή σας όπως ακριβώς θέλετε. Καταλαβαίνω πως όλα αυτά που αναφέρω δεν ισχύουν για έναν παντρεμένο με δύο παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Όμως όλοι μας μπορούμε να στρέψουμε τη ζωή μας προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Έστω λίγο. Συνοψίζοντας, για να βρεθώ εδώ που βρίσκομαι σήμερα, ακολούθησα τρεις βασικούς κανόνες. Πρώτον, διαχώρισα τα χρήματά μου από τα χρήματα των εταιριών μου. Δεύτερον, όρισα ένα χαμηλό αλλά ικανοποιητικό βιωτικό επίπεδο.
και έμεινα σε αυτό. Τρίτον, επένδυσα συστηματικά τις αποταμιεύσεις μου. Τόσο τις δικές μου, όσο και των εταιριών μου. Και θέλω να λάβετε υπόψη σας πόσες ευκαιρίες είχα να παραστρατήσω. Γιατί πολλές από αυτές βρίσκουν εφαρμογή και σε εσάς. Δεν αγόρασα αυτοκίνητο. Έχω ακόμα το σμαρτάκι που μου κάναν δώρο οι γονείς μου το 2008 όταν πέρασα στη σχολή μου. Δεύτερον, δεν αγόρασα σπίτι. Είμαι ακόμα σε ενίκιο. Και τρίτον, δεν έκανα ταξίδια. Πέρα από κάποια βασικά επαγγελματικά. Μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Αλλά δεν τα έκανα. Αντιθέτως, επένδυσα σε peer-to-peer lending, επένδυσα σε χρηματιστήριο, επένδυσα σε real estate, επένδυσα σε νέα επιχειρηματικά οχήματα. Και έμενα συνεχώς στο όριο της ρευστότητας. Τώρα όλα φαίνονται όμορφα, απλά, σχεδόν αυτονόητα. Κι όμως δεν είναι αυτονόητα. Θα μπορούσα να μην είχα επενδύσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Θα μπορούσα να μην είχα επενδύσει στο ακίνητο. Θα μπορούσα να είχα αυξήσει το βιωτικό μου επίπεδο πολύ νωρίτερα. Και τώρα θα ζούσα μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Το ίδιο πρέπει να σκεφτείτε και εσείς πριν χτίσετε τη δική σας ζωή. Η δουλειά και η προσπάθεια είναι απαραίτητα συστατικά για να έρθει το χρήμα. Η στρατηγική είναι απαραίτητη για να πολλαπλασιαστεί. Και η πειθαρχία και ο αυτοέλεγχος είναι απαραίτητα για να διατηρηθεί το χρήμα σε εμάς. Εμείς είμαστε ο καταλύτης που καθιστά όλα τα υπόλοιπα δυνατά. Εδώ είμαστε λοιπόν, τέλη του 2020 και η JNBC έχει μηδενικά ταμεία και δύο εταιρείες με θετικό cash flow κάθε μήνα. Και εγώ προσωπικά έχω μηδενικό τραπεζικό λογαριασμό, ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο από peer-to-peer lending και ETFs, ένα ακίνητο με θετικό cash flow κάθε μήνα και μία JNBC έτοιμη για το επόμενο επιχειρηματικό βήμα. Και επειδή σίγουρα θα σας έχουν δημιουργηθεί πολλές απορίες, ακολουθήστε με στο Instagram όπου ανεβάζω stories απαντώντας στα πιο συχνά ερωτήματα που προκύπτουν από κάθε βίντεο. Επιπλέον, εκεί μοιράζομαι περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέμα, τις οποίες δεν προλαβαίνω να παρουσιάσω στο πλαίσιο ενός βίντεο. Οπότε, αν θέλετε να δείτε ακόμα περισσότερο υλικό από εμένα ή απλά να πείτε ένα γεια, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Instagram. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.